Ένας από τους πιο δυναμικούς λόγους πανελλαδικών ποντίων είναι αυτός της Καλαμαριάς, η Ένωση Καλαμαριάς, για να είμαι πιο συγκεκριμένος. Και μάλιστα φημίζονται και για τους δυναμικούς χορούς τους. Έχουν και ανθρώπους που χορεύουν εκεί, μέλη της Ένωσης. Και λέω να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Ζώη. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων Καλαμαριάς. Να τον καλησπερίσουμε, να τον ευχαριστήσουμε. Είναι μια συγκινησιακά φορτισμένη ημέρα για όλον τον ελληνισμό. Την καλησπέρα μας από Κρήτη, κύριε Ζώη. Την καλήμαστε από την Καλαμαριά, την Προσφυγωμάνα. Όπως το είπατε, Προσφυγωμάνα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και οι δεσμοί, βέβαια, ανάμεσα στην Κρήτη και την περιοχή εκεί, την Βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία, γενικότερα είναι ισχυροί, το γνωρίζετε. Το γνωρίζουμε πολύ καλά και μάλιστα λόγω της ιδιότητάς μου ως μουσικός. Τον τελευταίο μήνα επισκέφθηκα δύο φορές στην Κρήτη, μία στα Χανιά, στην Ένωση Ποντίων Χανίων και μία στην Ένωση Ποντίων του Ηρακλείου Κρήτης, τους δύο συλλόγους. Ναι. Με τους οποίους συνεργαζόμαστε, κάναν δύο καταπληκτικές εκδηλώσεις. Βρεθήκαμε με κριτικούς μουσικούς, παίξαμε παρέα, διασκεδάσαμε, μιλήσαμε για τις ιστορίες μας, για την κοινή μας ιστορία σε ό,τι αφορά απελευθερώσεις και ιστορικά παλιότερα γεγονότα. Και νομίζω ότι μας συνδέουν πολύ δεσμοί, όπως είπατε και εσείς. Το μήνυμα το οποίο προκύπτει μέσα από την σημερινή ημέρα, ποιο είναι, τι θέλετε να πείτε εδώ στους κριτικούς, στη νέα γενιά από την Καλαμαριά? Να πούμε ότι σήμερα είναι η μαύρη επέτειος της εκδήλωσης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Γίνονται εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα κάθε 19 Μαΐ. Αφορά τις 353.000 θύματα. Αυτά τα αθώα θύματα, τους άταφους νεκρούς. Και το μήνυμα είναι πολλαπλό. Το ένα είναι να θυμόμαστε, το άλλο είναι να τιμούμε και το επόμενο είναι να διεκδικούμε. Αυτό λοιπόν που διεκδικεί ο ποντιακός ελληνισμός σύσσωμος με όλα του τα σωματεία, πρωτοπάθμια και δευτεροπάθμια, είναι η διεθνής αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού και μία συγγνώμη από το τουρκικό κράτος για όλα αυτά που υπέστη ο δικός μας λαός εκείνη την περίοδο. Μάλιστα. Έχετε και τον πολεμικό χορό Λετσίνα, σωστά? Αφιερωμένος εδώ για την εκπομπή μας, δεν ξέρω τι θα μας χορέψουμε. Έχουμε να χορέψουμε. Λοιπόν, θα σας χορέψουμε δύο χορούς, μία ενότητα δύο χορών. Σωστά. Περίπου στο 1,5 λεπτό για να έχετε και εσείς μια εικόνα. Τα παιδιά πίσω είναι έτοιμα. Είναι δύο χοροί από την περιοχή του Κάρς. Είναι μια περιοχή του Πόντου. Λόγω του γεγονότος πως στην Καλαμαριά από εκείνη την περιοχή υπάρχουν πολλοί κάτοικοι. Υπάρχουν πολλοί απόγονοι. Επιλέξαμε αυτούς τους δύο χορούς. Και αν είστε κι εσείς έτοιμοι. Βέβαια, πρόεδρε, πάμε. Είναι χαρά μας. Είναι τιμή μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πολύ ωραία. Thank you.
ήταν οι Λεβέντες, οι Λεβέντισές μας. Όμως, έχουμε έναν ακόμα νεαρό εδώ. Έχουμε μαζί μας το μικρότερο μέλος της Ένωσης Ποντίων Καλαμαριάς. Είναι ο Χάρης ο Ξενιχίδης. Θέλουμε να τον δείτε. Ο Χάρης είναι όλα τα λεφτά. Πόσο χρόνο είναι. Ο Χάρης λοιπόν είναι το μικρότερο μέλος μας. Και είναι το μέλλον, και είναι το μέλλον της γενιάς της ράτσας μας. Η γενιά του είναι αυτή που θα αναλάβει τα σκύφτρα σε λίγα χρόνια, ήδη είναι δραστηριοποιημένη. Κάποιους νεαρούς έχουμε αρκετούς στο σύλλογό μας. Ο Παύλης είναι ο μικρότερος. Και αν νομίζω ότι θέλετε κάτι να το ρωτήσετε. Να τον χαίρεστε. Δεν ξέρω πώς νιώθει να μας πει ο Χάρης, σωστά. Ναι. Πώς νιώθει κάθε φορά που χορεύει αυτούς τους ξεχωριστούς ποντιακούς χορούς. Πώς νιώθεις όταν χορεύεις τους ποντιακούς χορούς, γιατί ήρθες να μάθεις ποντιακά? Νιώθω πολύ καλά όταν χορεύω τους ποντιακούς χορούς, επειδή είναι ο Πόντιος και ήθελα να μάθω ποντιακά. Έμαθες? Προσπαθώ ακόμα να μάθω ποντιακά. Τι άλλο έχεις μάθει να κάνεις? Να παίζω ταούλι. Παίζεις και ταούλι? Και είσαι και πολύ καλός μάλλον. Και είναι και πολύ. Τι να πούμε, όλα τα λεφτά και πρέπει να είστε περήφανος, κύριε Ζώη, γιατί φαίνεστε δραστήριος άνθρωπος και πόσο πολύ έτσι αλλάζει η όψη στο πρόσωπό σας έχοντας το μικρό δίπλα σας. Ακριβώς. Νομίζω ότι το μέλλον αυτής της χώρας, όχι μόνο των ποντίων, όχι μόνο των Κρητών, σωστά, όλης της χώρας είναι η νέα γενιά. Τα παιδιά τα οποία θα πρέπει εμείς να δώσουμε βήμα και χώρο να μάθουν και να αναλάβουν τα ενία, τα σκύπτρα αργότερα, ώστε να συνεχίσει η διάδοση, της παράδοσης μας. Σωστά. Χορέψατε δύο χορούς. Χορέψαμε δύο χορούς, ναι. Οπότε... Χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Εγώ άλλο από εμάς. Θα πω ότι θα βάλω μάνο τελεία, καθώς επιθυμούμε να τα ξαναπούμε. Ναι. Να τα ξαναπούμε, να ξαναμιλήσετε, να επικοινωνήσετε εδώ με τους κριτικούς. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά και βέβαια ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και σε όλη την ομάδα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Τους χαιρετισμούς μας. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Τους χαιρετισμούς μας. Και στο Χάρη, στο μικρό Χάρη. Και στο Χάρη βέβαια, σωστά.